λίγο να δούμε τι έχει συμβεί με αυτά τα δύο κοριτσάκια τα οποία εξαφανίστηκαν. Εξαφανίστηκαν από το Δίλεση. Ένα κοριτσάκι 17 και ένα κοριτσάκι 16 ετών. Οι γονείς τους τους αναζητούν, κάνουν έκκληση. Έχει βγει και ανακοίνωση από το χαμόγελο του παιδιού. Τα αναζητά και η αστυνομία. Έχει γίνει καταγγελία στην αστυνομία. Λοιπόν, από την έρευνα που έχουμε κάνει, από την έρευνα που έχουμε κάνει εκεί στο Δίλεση όπου βρίσκεται ο Κλοντιάνο Γκιουζέλης, έχουμε ήδη κάποια πρώτα πολύ σημαντικά στοιχεία και πιστεύουμε ότι είμαστε στα ίχνη των κοριτσιών, δηλαδή πιστεύουμε ότι γνωρίζουμε με ποιον βρίσκονται μαζί τα κορίτσια. Και επειδή τα πράγματα δεν είναι πάντα όπως παρουσιάζονται, θέλει πολύ ευαισθησία το θέμα και προσοχή και το μήνυμα που έχουμε να στείλουμε και στο 18χρονο ανιψιό γνωστής ηθοποιού, ο οποίος είναι μαζί με τα κοριτσάκια, όπως εμείς εκτιμούμε και πιστεύουμε, είναι μια δική μας εκτίμηση, ότι έχουν φύγει με το συγκεκριμένο αγόρι. Όλα θα λυθούν. Έλα να βοηθηθείς και εσύ και τα κορίτσια. Θα τη βρούμε τη λύση. Δεν είναι αυτός ο δρόμος ο σωστός. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και σε λίγο λόγο στον Κλοντιάν Γκιουζέλη. Σε θρίλερ εξελίσσεται η εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών από το Δίλεση, καθώς όπως αποκαλύπτει η Τατιάνα Live, ένας ακόμα νεαρός αγνοείται από την περασμένη Δευτέρα και όπως λένε οι συγγενείς του, φαίνεται ότι το γεγονός συνδέεται με τα κορίτσια. Παντού μαζί. Δεμένες, δεν ξεκουριζόταν πολύ ποτέ η μία με την άλλη. Τα ίχνη της 17χρονης Ντενίσα και της 16χρονης Εμμανουέλα χάθηκαν την περασμένη Δευτέρα. Η μητέρα τους δείχνει τη φωτογραφία τους γεμάτη φόβο για το τι μπορεί να έχει συμβεί στα παιδιά της. Οι δύο αδελφές πήγαν να συναντήσουν τη μητέρα τους στο σπίτι στο οποίο εργάζεται φροντίζοντας μία ηλικιωμένη γυναίκα. Πήγαν μέχρι εκεί για να τις αφήσουν το μικρότερο αδελφάκι τους που είναι 2,5 ετών. Είχαν μαζί τις σχολικές τους τσάντες. Στη συνέχεια οι δύο κοπέλες έφυγαν για να πάνε στο σχολείο με λεωφορείο. Η ώρα όμως είχε πάει 2,5 το μεσημέρι και τα κορίτσια δεν είχαν γυρίσει σπίτι. Η μητέρα τους γεμάτη αγωνία πήρε τηλέφωνο στο σχολείο για να μάθει πως οι κόρες της δεν είχαν πάει. Η Ντενίσα κοιμόταν εδώ και η Μανουέλα στη φωτογραφία κοιμάται στον άλλο στο κρεβάτι. Και ενώ η αγωνία είχε χτυπήσει κόκκινο στις 6 το απόγευμα, χτύπησε το τηλέφωνό της. Ήταν οι κόρες της. Της είπαν «Είμαστε καλά, να μην ανησυχείς μαμά» και της το έκλεισαν. Από τότε έχουν χαθεί τα ίχνη τους. Περιμένω, τώρα δεν ξέρω. Έχω ελπίδα, περιμένω. Τι να πω, δεν ξέρω. Τα παιδιά θέλουν να γυρίσουν πίσω, τις αγαπάω. Ο μικρός αδερφός της ζητάει συνέχεια. Μου λέει η μαμά, μπαμπά, πού είναι η Μανουέλα, πού είναι η Ντενίσα. Αυτό δεν ξέρω, τι να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Όπως λέει η μητέρα των δύο κοριτσιών στην κάμερα της εκπομπής, οι δύο κόρες της είναι πολύ δεμένες μεταξύ τους και έχουν καλή σχέση και με τον πατέρα τους. Τα κορίτσια δεν έχουν ξαναφύγει στο παρελθόν. Μαζί τους δεν είχαν ούτε χρήματα, ούτε τα κινητά τους. Οι γείτονες της οικογένειας με δάκρυα στα μάτια αγωνιούν και αυτοί για τα δύο κορίτσια που μεγάλωσαν μέσα στη γειτονιά τους. Όταν μάθατε το περιστατικό ότι έχουν εξαφανιστεί, πώς νιώσατε? Άσχημα. Πολύ άσχημα. Κρίμα είναι. Κρίμα είναι, καλή οικογένεια. Να τα βρείτε τα παιδάκια. Μπορώ να σας πω άλλο. Το μόνο που θέλουν τώρα συγγενείς και φίλοι της Ντενίσα και της Εμμανουέλας είναι να γυρίσουν οι δύο κοπέλες πίσω στην αγκαλιά τους ΣΟΕΣ. Λοιπόν, είναι κοντά μας η κυρία Σία Κακαρούμπα, κοινωνική λειτουργός. Είναι από το χαμόγελο του παιδιού. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Πιστεύω ότι σε αυτή την εκπομπή μπορείτε να βοηθήσετε πολύ, γιατί εκτιμούμε ότι έχουμε εντοπίσει όχι το μέρος που βρίσκονται τα κοριτσάκια, αλλά με ποιον βρίσκονται. Έχουμε βρει την άκρη του νήματος. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι αν τους απευθυνθείτε κι εσείς από το χαμόγελο, θα καταλάβουν ότι υπάρχουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα. Ναι. Δεν πρέπει να φοβούνται. Πάμε στον Κλοντιάν τον Γκιουζέλη. Καλησπέρα, Τατιάνα. Ώρες αγωνίας ζουν η οικογένεια των δύο κοριτσιών, της 17χρονης Ντενίσα και της 16χρονης Εμμανουέλας. Εδώ στο Δίλεση
αγωνιούν για τη τύχη των κοριτσιών. Εδώ και 5 μέρες τα κορίτσια έχουν εξαφανιστεί. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει πού είναι. Η μητέρα των παιδιών, η κυρία Ελισάβετ, πότε τις είδατε για τελευταία φορά? Ήταν το Δευτέρα το πρωί. Ήρθανε από τη δουλειά μου. Μου φέραν το μικρό και μου είπανε πως θα πάνε στο σχολείο. Είχαν τις τσάντες στο σχολικό. Μου λένε, μαμά, εμείς φεύγουμε, πάμε στο σχολείο. Και μου λένε, μαμά, φεύγουμε στο σχολείο. Λέω, εντάξει. Και δεν έψαξα τίποτα, γιατί νόμιζα πως πάνε στο σχολείο. 2,5 ώρα μας που γυρνάνε. Είχανε τις τσάντες του σχολείου. Είχανε τις τσάντες στο σχολικό μαζί, ναι. Δεν είχανε τίποτα άλλο. Μόνο τις τσάντες και τα ρούχα που φορούσανε. Χρήματα είχανε πάνω τους? Τίποτα, τίποτα. Ούτε τηλέφωνα, ούτε χρήματα δεν είχαν τα παιδιά μαζί. Τίποτα. Εσείς πότε μάθατε ότι λείπουνε, επέστρεψαν, τι ώρα περιμένουν να επέστρεψαν από το σχολείο? Εγώ περίμενα 2,5 ώρα να γύρισαν από το σχολείο. Και τότε κατάλαβα πως ήρθε το λεωφορείο, τα άλλα παιδιά έρχονταν και τα κορίτσια μου αρκίσανε να έρθουνε. Και μετά κατάλαβα, λέω, κάτι συμβαίνει. Και παίρνω μια φίλη που είχα ένα τηλέφωνο από τα κορίτσια, μια φίλη της, και τη ρωτάω. Λέω, μήπως σκάσαν το λεωφορείο τα παιδιά? Γιατί δεν έχουν έρθει τα κορίτσια σπίτι? Και το κορίτσι μου λέει, τα κορίτσια δεν ήταν σήμερα στο σχολείο. Από εκεί και πέρα μετά παίρνω και στο σχολείο, μου λένε το ίδιο και πάω στην αστυνομία. Πάω στο σχηματάρι και λέω, έτσι και έτσι, τα παιδιά μου, δεν ξέρω, από το πρωί έχουν φύγει. Δεν τις βρίσκω πουθενά. Αυτά. Πώς ναι. Ήταν τα 2 κορίτσια? Να ρωτήσω, Κλοντιάν, να ρωτήσω λίγο, Κλοντιάν, την μητέρα των κοριτσιών, την κυρία Ελισάβετ. Κυρία Ελισάβετ, τα κοριτσάκια σας ή κάποιο από τα κοριτσάκια είχε κάποιο φλερτ, είχε κάποιο φλερτάκι το τελευταίο καιρό, είχε κάποιο αγόρι? Κοίταξε, εμένα δεν μου λέγανε τίποτα. Δεν λέγανε τίποτα, ούτε η μία ούτε η άλλη. Mm-hmm. Απλά ό,τι έμαθα για τη μικρή, ναι. Είχε μία σχέση εδώ και 5-6 μήνες. Η μικρή. Και αυτό το αγόρι το ψάχνει και η αστυνομία. Mm-hmm. Έχουν το τηλέφωνο, διεύθυνση, τη δουλειά, τα πάντα έχουν δικά του. Ναι. Εσείς με αυτό το αγόρι μιλήσατε στο τηλέφωνο, γιατί μάθατε για αυτή τη σχέση μετά την εξαφάνιση, σωστά δεν? Ναι, ναι. Μιλήσατε με αυτό το παιδί στο τηλέφωνο? Μίλησα με αυτό το παιδί. Πότε? Μίλησα εκείνη τη μέρα που είχαν φύγει τα κορίτσια, όταν μου δώσαν το τηλέφωνο οι φιλενάδες της. Mm-hmm. Και μου είπαν, έτσι και έτσι, αυτός είχε σχέση με τη μικρή εδώ και 5 μήνες. Και το παίρνω τηλέφωνο, μου λένε και το όνομα και του λέω, μήπως είσαι τίποτα, γιατί η Εμμανουέλα, λέω, δεν έχει έρθει στο σπίτι σήμερα, δεν πήγε καν σχολείο. Μου λέει, το παιδί δεν ξέρω τίποτα. Ναι. Άμα είναι, μου λέει, άμα μάθω κάτι θα σας πάρω και θα σας πω. Εντάξει, λέω, το κλείσα το τηλέφωνο. Ναι. Μετά αργότερα το ξαναπαίρνω πάλι τηλέφωνο και του λέω, μήπως μου κρύβεις κάτι, μήπως ξέρεις που είναι τα κορίτσια και δεν μου λες. Γιατί εγώ θα πάω και στην αστυνομία, του λέω. Από εκείνη την πέρα μετά πήγα στην αστυνομία πάλι, έδωσα το τηλέφωνο του και όλα, το Facebook, αυτά τα έχει κλειστά αυτό το παιδί. Και το Facebook το έχει κλειστό και το κινητό του το έχει κλειστό. Ούτε σχολείο δεν έχει πάει. Η αλήθεια είναι ότι ο νεαρός... Ήταν στο ίδιο σχολείο. Ο νεαρός δεν ήταν... Δεν το βρίσκουν πουθενά ούτε αυτόν. Ο νεαρός ήταν στο ίδιο σχολείο, 18χρονος, με τα κοριτσάκια σας. Στο ΕΠΑΛ που ναι. πηγαίνουν όλα τα παιδιά και τα 3 παιδιά, ναι. από εκεί γνωρίζονταν. Έχει εξαφανιστεί και ο 18χρονος ναι. τις τελευταίες ημέρες. Δεν γνωρίζει η οικογένειά του που είναι. Γιατί αλλά... δεν επέστρεψε ποτέ από και αυτός ναι, από το σχολείο. Ναι. Με το σχολικό, από ό,τι μάθαμε, ναι. αν επιτρέπετε να το πούμε αυτό, δεν επέστρεψε και αυτός από το σχολείο. Μάλιστα. Ως εκεί. Να δούμε λίγο τι μας είπε ο εργοδότης του. Και εγώ θέλω, αν μας βλέπουν τα παιδιά, γιατί μπορεί να είναι κάπου τώρα τα παιδάκια και να μας βλέπουν. Θέλω να πω ότι αυτό μπορεί να λήξει όμορφα, χωρίς προβλήματα. Και ό,τι πρόβλημα υπάρχει μπορεί να λυθεί. Γιατί και το αγόρι είναι νέο, είναι 18 χρονών. Η προσωπική μου εκτίμηση, κυρία Ελισάβετ, είναι ότι αυτό το αγόρι έχει την
Έχει στο μυαλό του ότι έτσι βοηθάει τα κορίτσια σας. Δεν ξέρω αν έχει στο μυαλό του ότι... Νομίζω ότι στο μυαλό του αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι αυτός είναι ο τρόπος να τα βοηθήσει τα κορίτσια σας και δεν θέλει να τους κάνει κακό. Οπότε εμείς κάνουμε έκκληση στον νεαρό, αν μας βλέπει. Είναι η λάθος η λύση που επέλεξαν τα παιδιά. Δεν είναι αυτή η λύση. Δεν είναι αυτή. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όποιο πρόβλημα είναι αυτό, δεν ξέρω, τα κοριτσάκια είναι... τι σχέση έχουν με τον μπαμπά, είστε μαζί με τον μπαμπά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, μαζί είστε, μαζί. Έχουμε καλή σχέση, έχουμε καλή σχέση. Δεν υπήρχαν προβλήματα στο είμαστε σπίτι. Είμαστε δεμένοι όλοι, ναι. Είσαστε δεμένοι. Ναι. Να δούμε λίγο τι είπε ο εργοδότης του νεαρού. Δούλευε ένας 18. Δούλευε, ναι. Γνώριζε τα κορίτσια? Κατόπιν εορτής έμαθα ότι τα γνώριζε. Ο 18χρονος δούλευε ως delivery εδώ. Δούλευε, ναι. Πότε ήταν τελευταία μέρα που δούλεψε? Την Κυριακή. Κυριακή βράδυ. Κυριακή βράδυ, ναι. Την Δευτέρα θα ερχόταν στη δουλειά, δηλαδή ήταν κανονικό προγραμματισμένο? Ήταν έρχονταν, ήταν έρθει. Ήταν έρχονταν και δεν ήρθε. Τον πήρατε εσείς ένα τηλέφωνο? Πολλές φορές. Τι σας είπε? Δεν απάντησε. Και μάθατε αργότερα ότι γνώριζε τα κορίτσια? Ναι. Έκανε παρέα, είχανε... Τι πιστεύετε? Δεν ήταν συμμαθητές, τίποτα, αυτό ξέρω εγώ. Δεν ήταν συμμαθητές. Τώρα που είχε πέρα, αν είχαν προχωρημένη σχέση, αν με την έννοια της σχέσης ήταν ένας 15χρονο, δεν το γνωρίζω. Τα κορίτσια δεν τα ήξερα. Δεν είχαν έρθει στο μαγαζί, θυμάστε καθόλου? Δεν θυμάμαι, και αν έχουν έρθει δεν τα θυμάμαι. Δεν τα ήξερα. Τα κορίτσια δεν τα ήξερα πραγματικά. Φατσικός. Ποια ήταν και τι ήταν. Πιστεύετε ότι μπορεί να έχουν φύγει μαζί? Κατά πάσα πιθανότητα. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα, τι μάθατε? Ό,τι είπε, ο κόσμος εδώ, αυτό ξέρω και εγώ. Ότι φύγανε μαζί, λέει. Ο 18χρονος είναι μόνιμος κάτοικος εδώ? Μόνιμος εδώ και ένα χρόνο. Και μένει μόνος του. Λοιπόν, εμείς επί...